Πλήθος επωνύμων έχουν παρελάσει από την εκπομπή Pet Show που προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ από το Web TV του Star.gr. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, Μάρα Ζαχαρέα, μας παρουσίασε τον γάτο της, τον Γκόνερη, ενώ από την εκπομπή έχουν περάσει ακόμη μεταξύ άλλων ο συγγραφέας Νίκος Δήμου, ο Φώτης Εργουλόπουλος και η ηθοποιός Κατερίνα Τσάβαλου. Καλεσμένη του Θοδωρή Σούκα στην διαδικτυακή εκπομπή του Star Pet Show ήταν η γνωστή δημοσιογράφος Μάρα Ζαχαρέα. Ωστόσο δεν πήγε μόνη της, αλλά με τον 3 ετών γάτο της, Κόνερη, Ράτσας, Ράγκτολ και βάρους 5,5 κιλών. Έχουμε μαζί μας τον Κόνερη. Που όποτε λέω το όνομά του μου λένε όλοι, α, είναι από τον ηθοποιό, από τον Σον Κόνερη. Εγώ δεν πρωτοτύπησα αυτό, είπα. Ναι, δεν είναι από τον Σον Κόνερη. Ίσως και να είναι, δεν το ξέρω. Τον είχε βαφτίσει έτσι η κυρία που μου τον έδωσε. Τον πήρε όταν ήταν 3 μηνών, τώρα είναι περίπου 3 χρονών. Και επειδή του είχαν δώσει ήδη το όνομά του, δεν ήθελα να του το αλλάξω και έμεινε έτσι λοιπόν και είναι ο Κόνερη. Ο Κόνερη πάντως δεν είναι το μόνο κατοικίδιο που είχε στην οικογένειά της η Μάρα Ζαχαρέα. Όχι, είχα πάντα κατοικίδιο. Γενικώς είμαστε όλη η οικογένεια πολύ φιλόζωοι. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα ζώα. Και είχαμε πάντα κατοικίδιο στο σπίτι. Και τα σκυλιά τα αγαπάμε και τις γάτες τις αγαπάμε. Και τα αδέσποτα τα αγαπάμε και τα φροντίζουμε, έτσι έχουμε περιποιηθεί πολλές φορές αδέσποτα. Η Μάρα Ζαχαρέα, επικαλούμενη μια φράση του Φρόιντ, εξήγησε πόσο ευεργετική είναι η παρουσία των ζώων στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Διάβασα και μια φράση του Φρόιντ προχτές, ότι το να περνάς το χρόνο σου με μια γάτα δεν είναι ποτέ χαμένος χρόνος. Και σκέφτομαι ότι για να το έχει πει ο Φρόιντ, κάτι θα έχει στο μυαλό του. Ένας ιαμέζος γάτος, ο Φιόγκος, είναι και το κατοικίδιο της ηθοποιού Κατερίνας Τσάβαλου. Είμαι ερωτευμένη με τη δουλειά μου, με τη ζωή, με δεν ξέρω εγώ με τι άλλο, με το Φιόγκο. Αδυναμία στις γάτες έχει και ο συγγραφέας Νίκος Δήμου. Χωρίς άνθρωπο μπορώ να ζήσω και έχω ζήσει εποχές στη ζωή μου που ήμουν μόνος μου. Αλλά χωρίς γάτα δεν μπορώ να ζήσω. Ο παρουσιαστής της εκπομπής Φουμουλάι, Φώτης Εργουλόπουλος, μας παρουσιάσε τον σκύλο του, τον Φόντα, ένα ιταλικό greyhound που μεγαλώνει σε απόλυτη αρμονία μαζί με τον γιο του. Ο Φόντας είναι αυτός. Παρουσιάσου. Σκυλάκια, γατάκια, παπαγαλάκια, ακόμα και φίδια έχουν παρελάσει από το στούντιο του Pet Show, μια εκπομπή για τα κατοικίδια που προσπαθεί να μας μοιήσει στα μυστικά της φιλοζωίας και να μας διδάξει να είμαστε υπεύθυνοι κηδεμόνες ζώων.